Τι θα διαβάσουμε από τη σελίδα 685, είναι από το βιβλίο του Ιερεμίου του Προφήτου, ΙΕ κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Σελίδα 685, από το βιβλίο του Ιερεμίου του Προφήτου, κεφάλαιο ΙΕ, 15 και εδάφιο 15. Σύ, Κύριε, γνωρίζεις, ενθυμήθη τίμη και επίσκεψέ με και εκδίκησόν με από τον καταδιακόντον με, μη με αρπάσεις εν τη μακροθυμία σου, γνώρισον ότι δια σέ υπέφεραν ειδισμόν. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγαν αυτούς και ο λόγος σου ήταν εμεί χαρά και αγαλία της καρδίας μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Δεν εκάθισα εν συνεδρίο χλεβαστών και συνεφράντην, εκάθισα μόνο εξαιτίας της χειρός σου, διότι σύ με ενέπλησας αδημονίας. Διότι ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος, μη θέλουσα να ιατρευθεί. Θέλεις είστε διόλου, δηλαδή εντελώς είσαι με ως ψεύστης και ως ύδατα απατηλά. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλι και θέλεις ίσταστε ενώπιόν μου και αν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, θέλεις είστε ως το στόμα μου. Αυτοί ας επιστρέψω σοι προς ε, αλλά σύ μη επιστρέψεις προς αυτούς και θέλω σε κάμι προς τον τούτον των λαών οχυρών χαλκούν τείχος και θέλουν σε πολεμήσει και δεν θέλουν σε υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι με τα σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνει, λέγει Κύριος. Και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των πονηρών και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυνεστευόντων. Αμήν. Ιερεμίας, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος του Θεού, τον οποίο ο Θεός από μικράς ηλικίας τον επισκέφθηκε, του αποκαλύφθηκε, του φανέρωσε τον εαυτό του ο Θεός, τα σχέδια του ο Θεός, το έργο του του φανέρωσε ο Θεός, αλλά και την αποστολή του. Σε μικρά ηλικία λοιπόν τον επισκέφθηκε ο Θεός και τον κατέστησε προφήτη όχι μόνο στο λαό Ισραήλ αλλά και σε όλα τα έθνη. Ο δε Ιερεμίας προφήτευε επί 40 χρόνια. Προφήτευε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσία, του Ιωάχαζ, του Ιωακήμ, του Ιωαχήν και τέλη του Σοδεκία, όπου κατεστράφει η Ιερουσαλήμ, ο ναός και εξορίστηκε ο λαός Ισραήλ και στη συνέχεια πάλι συνέχιζε να προφητεύει με πολύ αγάπη για το λαό του Θεού. Ο Θεός λοιπόν όταν τον επισκέφθηκε και του αποκάλυψε ότι τον έχρισε προφήτη του στα έθνη, του έδωσε το λόγο του με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ιδιαιτέρως του επέστησε την προσοχή να μη φοβάται, γιατί σε όσους προφητεύσει η προφητεία θα είναι εναντίον τους με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούνε κατά του Ιερεμία, που όμως τον βεβαίωσε ο Θεός κατ' επανάληψη: μη φοβηθείς, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε ελευθερώνω και κανένα κακό δεν θα συμβαίνει σε σένα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, του έδωσε και μία μοναδική υπόσχεση λέγοντας ότι σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν και ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης. Αυτοί θα σε πολεμήσουνε αλλά δεν θα υπερισχύσουνε, γιατί θα είμαι εγώ μαζί σου για να σε ελευθερώνω. Μία πόλης λοιπόν οχυρά που δεν κινδυνεύει από επικράτηση του εχθρού, στήλη σιδερά που δεν κινδυνεύει από γκρέμισμα και τύχη χάλκινα που δεν κινδυνεύουν από άλωση. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού στον Ιερεμία ευθύς εξ αρχής. Όμως καθώς περνάγαν τα χρόνια, κάποια στιγμή διεπίστωσε ο Ιερεμίας
ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά μάλιστα διεπίστωσε ότι οι καταδιώκοντες υπερισχύουν εναντίον του, ονειδίζεται και ο Θεός δεν τον υπερασπίζεται, καταναλώνεται και ο Θεός δεν τον βοηθάει, και έφτασε στο σημείο, στο φοβερό αυτό σημείο, να πει στο Θεό ότι ο πόνος μου είναι παντοτινός τελικά, η πληγή μου είναι ανίατος τελικά, δεν θα γιατρευτεί. Εσύ θα είσαι λοιπόν εις εμένα εντελώς ως ψεύστης και ως ύδατα απατηλά. Άλλα μου είπες όταν ξεκινήσαμε και άλλα γίνονται στη ζωή μου. Μου φανέρωσες ότι θα μου δώσεις και μου έδωσες το λόγο σου. Κηρύττω το λόγο σου και τα πράγματα γίνονται διαφορετικά από αυτά τα οποία μου υποσχέθηκες. Και μπροστά σε αυτήν θα τολμούσα να πω την απελπισία, την αμηχανία καλύτερα, τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε ο Ιερεμίας, έρχεται ο Θεός να του δώσει απάντηση αληθείας. Γιατί εκείνο που έχει σημασία στη ζωή μας, αδερφοί, είναι στις απορίες μας, στις ερωτήσεις μας, να μην δίνουμε εμείς απαντήσεις, να μην περιμένουμε απαντήσεις από ανθρώπους, να μην κρίνουμε ούτε κατά τη λογική μας, ούτε κατά την επιθυμία μας, ούτε κατά την αρέσκειά μας. Αλλά όπως ακριβώς έκανε ο Ιερεμίας, να πηγαίνουμε στο Θεό, μήπως και ο Θεός, μήπως και βρούμε χάρη ενώπιον του Θεού και μας απαντήσει και μας δώσει την αληθινή απάντηση στις απορίες μας. Την απάντηση αυτή που θα έχει σαν αποτέλεσμα να έρθει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας, αλλά και η εύνοια του Θεού στη ζωή μας και η ευλογία του Θεού στη συνέχειά μας. Είναι ανάγκη, γιατί πολλές φορές θα έχουμε απορίες, ερωτήσεις, δεν θα καταλαβαίνουμε πράγματα που μας συνέβησαν, θα διαπιστώνουμε ότι διαφορετικά μας τα είπε ο Θεός και διαφορετικά γίνονται, αλλά θα πρέπει απαντήσεις για όλες αυτές τις ερωτήσεις που μας οδηγούν σε αμηχανία να έρχονται μόνο από το Θεό, γιατί ο Θεός ξέρει και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον, ξέρει και τα βάθη της καρδιάς μας, ιδιαίτερος ξέρει το ορθόν, το τίμιον, αλλά και το αχρίον. Ξέρει και διακρίνει τα πράγματα. Γι' αυτό όταν πήγε απελπισμένος ο Ιερεμίας στο Θεό λέγοντας «Εν πάση περιπτώσει εν τέλει θα είσαι εντελώς ψεύτης εμένα». Φοβερό δεν είναι? Αποκαλέσει το Θεό ψεύτη. Αλλά σαν άνθρωποι εμείς μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε, γιατί άλλα του είπε και άλλα έγιναν. Θα είσαι σε μένα σαν είδα τα απατηλά. Θα περιμένω να έρθουνε, να έρθει δροσιά να ξεδιψάσω και τα είδωτα αυτά θα είναι οφθαλμαπάτη. Και ο Θεός, ο αγαθός Θεός, ο ελεήμων, ο εκτήρμων, ο πανάγαθος, ο πολυέλεος, αλλά και ο πάνσοφος και ο δίκαιος, του δείχνει τον τρόπο της διόρθωσης, αποκατάστασης και των απαντήσεων στις απορίες του. Δια τούτο, για όλα αυτά που λες, εάν επιστρέψεις, αν μετανοήσεις, τότε θα σε αποκαταστήσω πάλι. Και αν μετανοήσεις, τότε θα στέκεσαι πάλι ενώπιόν μου. Και αν μάθεις να διακρίνεις και να αποχωρίζεις το τίμιον από του αχρίου, όχι σαν άνθρωπος, αλλά με την όραση του Θεού όπως θα δούμε, τότε
και μόνο τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Αυτοί ας επιστρέψουν προς εσέ, αλλά εσύ μην επιστρέψεις προς αυτούς. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος του Ιερεμία. Ο Ιερεμίας τι έβλεπε? Ένα λαό αποστατημένο, σε αμαρτία, σε ειδωλολατρία. Και τι γνώριζε σαν αποκάλυψη από το Θεό? Ότι ο Θεός θα φέρει κρίση και καταστροφή. Και μπροστά σε αυτή τη θέση, ενώ ο Θεός του είχε πει του Ιερεμία ευθύς εξ αρχής, εγώ θα σε αποστέλω και εσύ θα πηγαίνεις σε αυτούς που εγώ σε στέλνω, και εγώ θα σου δίνω λόγια και θα πηγαίνεις σε αυτούς να τους λες ακριβώς αυτά που σου είπα, εσύ κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Εσύ πηγαίνεις σε αυτούς, ακούς τα λόγια τους, τα λόγια της απιστίας, τα λόγια του ονειδισμού, και ύστερα έρχεσαι σε μένα για να μου πεις αυτά που άκουσες από αυτούς, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που θέλω εγώ. Δεν θα πηγαίνεις σε αυτούς και θα έρχεσαι σε μένα, θα έρχεσαι σε μένα και εγώ θα σου στέλνω αυτούς. Δεν θα λες σε μένα αυτά που λένε αυτοί, αλλά θα λες σε αυτούς αυτά που λέω εγώ. Πολύ μεγάλο λάθος, αδερφοί. Να ακούμε γύρω-γύρω και για να πηγαίνουμε στο Θεό και να ζητάμε είτε βοήθεια είτε δικαιοσύνη. Πολύ μεγάλο λάθος που έπεσε και ο Ιερεμίας. Με αποτέλεσμα ο Θεός να μην μπορεί να γίνει εκτελεστής των υποσχέσεών Του. Και πολύ μεγάλο λάθος που πολύ συχνά συμβαίνει στη ζωή μας. Βλέπουμε τις καταστάσεις, αγωνιούμε, στενοχωρούμεθα, χάνουμε την παρησία μας ή την πίστη μας ή και την ελπίδα μας και πάμε στο Θεό και Του λέμε «Κύριε, τι κάνεις εσύ, τίποτα δεν κάνεις». Μα τίποτα δεν θα κάνεις. Και βγάζουμε φταίχτη το Θεό, καθώς μεταφέρουμε αυτά τα οποία ακούμε από τους ανθρώπους, τους αγαπημένους μας, τους λιγότερο, τους εχθρούς μας και το περιβάλλον μας. Ενώ ο Θεός δεν μας θέλει να είμαστε αγγελιοφόροι ανθρώπων προς το Θεό, μας θέλει να είμαστε αγγελιοφόροι του Θεού προς τους ανθρώπους. Δεν θα εξαρτάται η σκέψη μας, η κρίση μας, ο φόβος μας, η αγωνία μας, εν τέλει η προσευχή μας, από αυτά που διαπιστώνουμε γύρω μας, γιατί τότε θα είμαστε εχμάλωτοι του περιβάλλοντος μας. Αλλά η προσευχή μας, η ζωή μας, η πορεία μας θα εξαρτάται από αυτά που θα ακούμε από το Θεό, από αυτά που βλέπουμε στο Θεό, από αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου, στην παρουσία του Θεού. Και όχι από αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου, στην παρουσία των ανθρώπων. Είναι μέγα λάθος. Πολύ ευαίσθητο, πολύ λεπτό για να γίνει αντιληπτό. Γι' αυτό και ο Ιερεμίας δεν το κατάλαβε. Και κατάλαβε ότι άλλαξε συμπεριφορά ο Θεός απέναντί του και δεν μπορούσε να καταλάβει το γιατί. Γιατί αυτός έμενε στον αγιασμό. Και τι έκανε άλλο παρά προσευχότανε υπέρ αυτών. Ενώ ο Θεός του λέει μην προσεύγεσαι για αυτούς. Απέκαμα ελεών αυτούς. Έλα σε μένα να σου πω τι θα τους πεις. Μη τυχόν και ακούσουνε και μετανοήσουνε και επιστρέψουν αυτοί σε μένα. Εσύ θέλεις
να επιστρέψω εγώ ο Θεός αυτούς, να μεταβάλω εγώ ο Θεός τη συμπεριφορά μου, το έργο μου και τις σκέψεις μου προς αυτούς, ενώ εγώ θέλω αυτοί να επιστρέψουν σε μένα. Και εσύ τώρα που παίζεις ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, αντί να έρχεσαι σε μένα, πηγαίνεις σε αυτούς. Ενώ εγώ θέλω να έρχεσαι σε μένα, να σε στέλνω σε αυτούς, ώστε αυτοί να επιστρέψουν σε σένα. Δεν επιστρέφει ο Θεός, δεν μετανοεί ο Θεός, δεν αλλάζει γνώμη ο Θεός. Γι' αυτό τι θέλουμε, τη γνώμη του Θεού, να προσαρμόσουμε τη ζωή μας, τη λογική μας στη γνώμη του Θεού. Εμείς πρέπει να μετανοήσουμε. Οι άνθρωποι πρέπει να μετανοήσουν. Οι άνθρωποι πρέπει να μεταβάλουν γνώμη, άποψη, σκέψη, πορεία, συμπεριφορά, επιστρέφοντας προς το Θεό. Γι' αυτό του λέει και ο Ιερεμίας καταλαβαίνει. Γιατί αν ακούω εγώ τον άνθρωπο να μου λέει αυτόν έτσι, τον άλλον αλλιώς, τον παρακάτω διαφορετικά, τον παρακάτω διαφορετικά, τρελαίνομαι, πάω στο Θεό και δεν κάνω τίποτα. Και καθιστώ στη ζωή μου το Θεό ανενεργό. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Δεν μπορεί να με βοηθήσει. Δεν μπορεί να με χρησιμοποιήσει. Και τι είμαι, άχρηστος. Μα ο Ιερεμίας, ο προφήτης, άχρηστος, άχρηστος. Κατάντησε άχρηστος ο Ιερεμίας, ο προφήτης, που το όνομά του σημαίνει ο Κύριος υψώνει. Δεν βοηθάει ούτε το έργο του Θεού, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τον εαυτό του. Άχρηστος. Γιατί δεν κατάλαβε ότι όλα εξαρτώνται από το Θεό και από το Λόγο Του να πάει να Τον εξητήσει. Από το Θεό και τις σκέψεις Του, από το Θεό και τις αποφάσεις Του, από το Θεό και το θέλημά Του. Και βάζει μετά τη σκέψη Του, τη λογική Του, βγάζει και το συμπέρασμα παρακυρίου είναι, και εν τέλει περπατάει η εμφαντασία. Και εν τέλει τα αποτελέσματα είναι επώδυνα και ο δούλος του Θεού καθίσταται άχρηστος. Ο Θεός να μας φυλάει. Άχρηστος σαν δούλος Θεού, άχρηστος σαν σύζυγος, άχρηστος σαν πατέρας, άχρηστος σαν συγγενής, σαν αδελφός, άχρηστος. Γιατί? Γιατί φέρνεις στο Θεό τις απόψεις των ανθρώπων αντί να μεταφέρεις στους ανθρώπους τις απόψεις του Θεού. Και είναι τόσο κοντά αυτά τα δύο, ώστε να κάνουμε λάθος. Μα τόσο κοντά. Γι' αυτό και ο Θεός απομακρύνεται εντελώς από τον Ιερεμία. Καταλαβαίνει ότι ο Ιερεμίας δεν έχει το Θεό μαζί του. Δεν έχει βοηθό το Θεό. Καταλαβαίνει ο Ιερεμίας ότι όλα όσα του είχε υποσχεθεί ο Θεός τα πήρε πίσω, και τα πήρε. Και τα πήρε γιατί ο Ιερεμίας δεν τα δέχτηκε. Δεν τα πίστεψε, δεν κατάλαβε, και λέει ο Λόγος του Θεού, χάνεται ο λαός μου από έλλειψη γνώσεως. Γιατί τη γνώση του θελήματος του Θεού μόνο ο Ιερεμίας θα μπορούσε να την έχει, και μόνο η Ιερεμίας θα μπορούσε να τη μεταφέρει. Αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό και ο Θεός του λέει, εάν επιστρέψεις, αν μετανοήσεις, αν καταλάβεις το λάθος σου, τότε εγώ θα αρχίσω από την αρχή το αγαθό μου έργο με σένα. Από την αρχή. Τότε
θα στέκεσαι και πάλι ενώπιόν μου, ενώ τώρα δεν στέκεσαι. Ακούτε που είχε καταντήσει ο Ιερεμίας. Δεν στέκεται ενώπιον του Θεού. Και πάλι θα σε αποκαταστήσω. Δηλαδή σε απέρριψα. Μα τον Ιερεμία σε απέρριψα. Και αν μάθεις τώρα να διακρίνεις το τίμιον που είναι ο Λόγος του Θεού από του αχρίου που είναι τα λόγια των ανθρώπων, τότε και μόνο τότε τα λόγια μου θα είναι στο στόμα σου και θα είσαι σαν το στόμα το δικό μου. Και τότε θα καταλάβεις ότι αυτοί πρέπει να έρχονται σε σένα. Όχι εσύ να πηγαίνεις σε αυτούς από μόνος σου. Εσύ θα πηγαίνεις σε αυτούς όταν εγώ σε στέλνω. Και εσύ θα λες σε αυτούς ότι εγώ σου λέω. Από μόνος σου μην ξαναπάς. Θα το πω αυτό μια φορά ακόμη γιατί είναι το πιο σημαντικό. Από μόνος σου μην πηγαίνεις στους ανθρώπους. Γιατί αντί να τους φέρεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, συσσωρεύεται μέσα σου η αδυναμία της, της απιστίας τους. Μην πηγαίνεις σε αυτούς από μόνος. Μόνο όταν εγώ σε στέλνω και θα λες μόνο όλα όσα εγώ σου έχω βάλει στο στόμα να πεις. Και θα σε κάμω τότε στο λαό τούτο, γιατί θα έχεις το Λόγο του Θεού, τη δύναμη του Θεού μέσα σου και δεν θα σκέφτεσαι με τη λογική σου και με την κρίση σου και δεν θα παίρνεις αποφάσεις με τις επιθυμίες σου, αλλά θα λες, θα σκέφτεσαι, θα κρίνεις με το Λόγο μου, με την εντολή μου, με τη δύναμη του Πνεύματός μου του Αγίου. Και τότε εγώ θα σε κάνω στο λαό τούτο οχυρών χαλκούν τείχος. Και ναι, θα σε πολεμήσουν όπως και τώρα σε πολεμάνε, αλλά τώρα σε νικάνε. Τώρα είσαι ο ιτημένος. Τώρα είσαι ο άχρηστος. Τώρα είσαι ο ανήμπορος. Όταν όμως εγώ ο Θεός που θα σου δώσω το Λόγο μου μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο στόμα σου και θα πηγαίνεις μόνο που εγώ σε στέλνω και θα λες μόνο ότι εγώ σου λέω, τότε εγώ θα σε κάνω σε αυτούς που εγώ σε στέλνω τείχος χάλκινων οχυρούν, θα σε πολεμάνε αλλά ποτέ δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου όπως τώρα που πηγαίνεις μόνος σου. Γιατί? Γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου ενώ τώρα δεν είμαι. Εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω ενώ τώρα δεν είμαι. Γι' αυτό λες εσύ η Ιερεμία ότι είμαι εντελώς ψεύτης. Δεν είμαι ψεύτης. Δεν είναι ψεύτης ο Θεός. Αλλά εσύ δεν κατάλαβες τι σου λέω. Γι' αυτό και δεν απολαμβάνεις αυτό που σου υποσχέθηκα. Εγώ λοιπόν θα σε ελευθερώνω από τις χειρός των πονηρών και θα σε λυτρώνω από τις χειρός των καταδυναστευόντων και θα είσαι πάντοτε στην παρουσία μου, πάντοτε αποκατεστημένος και πάντοτε θα έχεις τη δύναμή μου και θα απολαμβάνεις τη χάρη μου και την ευλογία μου. Και ό,τι ακούς θα λες και θα γίνεται. Και ό,τι ακούς θα αποκαλύπτεις και θα βλέπεις τις ενέργειες του Θεού στη ζωή σου και αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Και εδώ να μείνουμε στο μήνυμα, αδερφοί. Το ζητούμενο είναι να λέμε και ο Θεός να εκτελεί. Αλλά αν λέμε τα δικά μας, ο Θεός δεν θα εκτελεί. Αν λέμε τα δικά του, του Θεού, ο Θεός θα εκτελεί συμμαρτυρώντας, όχι σε σένα, στο Λόγο Του. Αμήν. Κάνε μας έτσι, Κυρία μου, σε παρακαλώ.